χρόνο, ο οποίος καταδικάστηκε με 2,5 χρόνια άμεση φυλάκιση για το θέμα ότι πυροβόλησε έναν άνθρωπο, ο οποίος με βάση και το όσα είπε ο 82χρονος, ήταν έτοιμος να εισέλθει στο σπίτι του ως κλέφτης. Κυρία Μαρία Νεοφύτου είναι δικηγόρος του 82χρονου, την έχουμε και σήμερα μαζί μας. Γιατί, κυρία Νεοφύτου, είσαστε στο ακουστικό και αναμένετε εάν τελικά ο γενικός και ο βοηθός γενικός εισαγγελέας υπογράψουν αυτή την προεδρική χάρη που θέλει να δώσει ο κύριος Χριστοδουλίδης στον πελάτη σας. Έχετε κάποιο νεότερο? Είμαστε όντως σε αναμονή από χθες. Ο πρόεδρος έχει δηλώσει την πρόθεσή του για να δώσει αυτή την προεδρική χάρη. Ναι. Αναμένουμε να δώσει τη σύμφωνη γνώμη ο γενικός και ο βοηθός γενικός εισαγγελέας. Απλά να σας αναφέρω ότι πριν 2 λεπτά είχα ενημερωθεί ότι περιπολικό μεταφέρει τον 82χρονο Χρύσανθο στο νοσοκομείο. Έχει επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας του και αναγκάστηκε η αστυνομία να τον μεταφέρει με αστυνομικό όχημα άμεσα στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν για το νοσοκομείο Λεμεσού. Η σωματική ή η ψυχολογική, κύριος, κυρία Νεοφύτου, μίλησατε μαζί του σήμερα? Δεν κατάφερα. Από το πρωί που τον έχω δει μέχρι τώρα δεν έχω καταφέρει να ξαναμιλήσω μαζί του. Το πρωί που τον είχα δει ήταν πιο χλωμός, πιο καταβεβλημένος. Βρίσκεται υποκράτηση, είναι 82 χρονών, αντιμετωπίζει κολπική μαρμαριγή, ανέβρισμα θωρακικής αυτής. Παρακολουθείται με νεφρική νόσο στάδιο 3. Κυρία Νεοφύτου, μια πορεία. Στην απόφαση του το κακουργιοδικείο, αυτά τα θέματα που αφορούν την υγεία του 82χρονου δεν τα έχει προσμετρήσει? Τι έχει γράψει πάνω στην απόφαση του? Τα έχει προσμετρήσει, τα έχει λάβει υπόψη του. Όλοι οι μετριαστικοί παράγοντες είχαν ληφθεί υπόψη ως προς το χρονικό που θα, σε σχέση με την ποινή. Δηλαδή, τα λαμβάνουμε υπόψη, γι' αυτό επιβάλλουμε ποινή 2,5 χρόνια. Δηλαδή, ένα λεπτό να καταλάβουμε. Σε παρόμοιες άλλες υποθέσεις, η ποινή φυλάκισης πόσων καιρών ήταν? Τα 10 χρόνια, τα 8. Η υπόθεση που σας είχα αναφέρει του 2012 ήταν 2,5 χρόνια. Άρα, εννοείται εσείς ότι δεν έδειξε πίκεια? Εγώ θεωρώ ότι εν ώψη των ιδιαίτερων περιστατικών της υπόθεσης θα έπρεπε να δοθεί η αναστολή στην ποινή φυλάκισης. Λοιπόν, τώρα να ρωτήσω κάτι, κύριε Νεοφύτου. Έχετε πρόθεση να εφεσιβάλλετε την απόφαση του κακουργιοδικείου? Είχα αναφέρει ότι έχουμε πρόθεση να εφεσιβάλλουμε εν ώψη του ότι θεωρούμε ότι θα έπρεπε να ανασταλεί ποινή φυλάκισης. Ο νόμος μας δίδει το χρονικό περιθώριο των 10 ημερών για να καταχωρήσουμε έφεση. Ναι. Αν ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας δώσουν τη σύμφωνη γνώμη τους για να δοθεί αυτή η προεδρική χάρη και αφαιθεί ελεύθερος ο παππούς, ο 82χρονος Χρυσανθός, θεωρώ ότι δεν θα καταχωρήσω έφεση επί θεωρητικού ζητημάτος για να αποφασιστεί αν θα έπρεπε να ανασταλεί. Ο σκοπός είναι να σώσουμε τον 82χρονο αυτό παππού. Ναι. Κυρία Νεοφύτου, για να μην το πράττει τώρα, λέω εγώ, ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, προφανώς πρόκειται για μια περίπλοκη υπόθεση, τα στοιχεία της οποίας δεν είμαστε ούτε δικαστές ούτε δικηγόροι για να τα γνωρίζουμε, εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα από εμάς. Περίπλοκη υπόθεση που αφορά νομικά ζητήματα, εννοώ, κυρία Νεοφύτου, έτσι. Και τις προεδρικές χάρες και όλα αυτά. Και να βάλουμε και μέσα στον εξίσωση και την κοινή γνώμη, η οποία αναμένει και αυτή να δει και έχει προκαλέσει και αίσθηση απόφαση του συγκεκριμένου δικαστηρίου. Αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι πως η νομική υπηρεσία και ένας θεσμός όπως ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας δεν λαμβάνουν αποφάσεις με βάση το συναίσθημα, έτσι. Λαμβάνουν αποφάσεις με βάση. Όχι, δεν μιλάω για εσάς, μιλάω γενικά. Δεν λαμβάνουν αποφάσεις με βάση αποφάσεις δικαστηρίου, με βάση τα νομικά ζητήματα και όλα αυτά. Σε περίπτωση που εφεσιβάλλετε εσείς την απόφαση, πόσος καιρός χρειάζεται για να δικαστεί η έφεση, κυρία Νεοφύτου? Θα καταχωρήσουμε. Αν καταχωρήσω την έφεση την 10η μέρα, 15 του μήνα, θα πρέπει τότε να αιτηθώ για σύντομη εκδίκαση. Άρα θα περάσουν ακόμα 10-15 μέρες. Ναι. Θα οριστεί έφεση, θα πρέπει η νομική υπηρεσία να απαντήσει στους λόγους έφεσης, να οριστεί έφεση για τις αγορεύσεις μας και να αποφασίσει το δικαστήριο. Άρα θα πάρει περίπου πόσον καιρό
2 μήνες. 2 μήνες το συντομότερο. Για να ξεκινήσει να εξετάζεται η έφεση, εννοείται. Θα καταχωρήσω 15 του μήνα. Που είναι η τελευταία μέρα για τις 10 μέρες που μου δίνει ο χρόνος. Ναι. Θεωρητικά μιλούμε πάντα. Θα αιτηθώ για σύντομη εκδίκαση. Το αίτημα αυτό μέχρι να γίνει, να καταχωρηθεί, να υπάρξει σύμφωνη γνώμη της νομικής υπηρεσίας, θα πάρει ακόμα 10-15 μέρες. Θα πρέπει η νομική υπηρεσία να απαντήσει στους λόγους έφεσης, που θα έχω καταθέσει εγώ. Θα πρέπει η υπόθεση να οριστεί για αγορεύσεις επί των θέσεων από τις δύο πλευρές και μετά να οριστεί για απόφαση. Το συντομότερο, 2 μήνες. Μάλιστα. Και όλη αυτή τη διάρκεια ο 82χρονος θα βρίσκεται εντός των κεντρικοφυλακών, φανταζόμαστε. Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Νεοφύτου. Πάμε να δούμε. Εγώ και χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Χρόνια πολλά σε όλες μας.